Όχι μόνο απούσα δεν είναι όπως λένε μερικοί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, μαζί με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ΝΑΤΟ έχουν βαρύτατες ευθύνες για την υπεριαλιστική επέμβαση, τον εμφύλιο πόλεμο στη Λιβύη, για το διαμελισμό της Συρίας. Οι συνέπειες είναι καταστροφικές για τους λαούς. Ενώ και σήμερα ξανά οι ανταγωνισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, με Ρωσία και Κίνα, με την εμπλοκή χωρών όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και άλλες, για τον έλεγχο της ενέργειας, έχουν διαμορφώσει εκρηκτική κατάσταση στη Λιβύη και στην περιοχή. Σε αυτό το επικίνδυνο για τους λαούς περιβάλλον, η αστική τάξη της Τουρκίας και με το απαράδεκτο τουρκο-λιβικό σύμφωνο επιδιώκει να χαράξει αυθαίρετα τα θαλάσσια σύνορα στη Μεσόγειο. Το αφήγημα των ισχυρών συμμάχων της Ελλάδας και ο εφησυχασμός που καλλιεργεί η ελληνική κυβέρνηση έχει χρεοκοπήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ θεωρούν την Τουρκία στρατηγικό εταίρο. Με τη στάση τους οξύνουν την επιθετικότητά της. Απάντηση είναι η ένταση της συντονισμένης λαϊκής πάλης για καμιά αλλαγή συνόρων, ενάντια στις ξένες βάσεις, ενάντια στις υπεριαλιστικές ενώσεις, για να ζήσουν οι λαοί ειρηνικά με τη δική τους εξουσία, με σεβασμό στα κυριαρχικά δικαιώματα.